Γεια σου, Λιάνα, καλημέρα. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα και σε όλους. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα να εξελίσσονται εσύ? Με την ίδια συγκρατημένη αισιοδοξία που προσπάθησες να τα παρουσιάσεις και με τον ίδιο τρόπο που μίλησαν και οι επιστήμονες πριν από σένα. Θεωρώ ότι έχουμε μπει σε μία... όχι χειροτέρεψη. Ναι. Θυμήθηκα εκείνο το παλιό σύνθημα «Μη πόλεμος». Ξέρεις τι εννοώ. Είναι όχι χειροτέρεψη. Δεν φτάσαμε στην ειρήνη, αλλά είμαστε σε έναν σχετικά καλό δρόμο ως χώρα, ως πληθυσμός, ως μέτρα, ως συμπεριφορά. Αυτά σε ό,τι αφορά την αρρώστια μόνο, αυτή καθ' αυτή. Ναι. Σκέφτομαι μόνο ότι αύριο, για παράδειγμα, είναι η Παγκόσμια ημέρα υγείας. Το 48 φτιάχτηκε ο ΠΟΗ. Και αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα υγείας. Εμείς στο ΚΚΕ θα βγούμε να δώσουμε τη μάχη μας για την βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και των παροχών υγείας και τώρα και ενάντια στο. Όταν λες θα βγείτε, μακριά ένας από τον άλλον. Κοίτα, πολύ μακριά, συμβολικά, μπροστά από τα νοσοκομεία, για ενίσχυση και, πώς να σου το πω, και φωνή αυτών που είναι μέσα στα νοσοκομεία. Είτε είναι ασθενείς, είτε είναι κυρίως και πάνω απ' όλα στην πρώτη γραμμή εργαζόμενοι. Αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο. Αυτοί στους οποίους η ενδεχόμενη έλλειψη ενός υλικού ή η έλλειψη ενός μέσου τους καθιστά και τους ίδιους και τους ασθενείς που κουράρουν ευάλωτους. Δηλαδή είναι κυριολεκτικά η εμπροστοφυλακή και είναι μια εμπροστοφυλακή που δεν μπορούμε να τη θυμηθούμε τώρα. Δηλαδή νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου όταν ο ΠΟΗ λέει ότι η χώρα αυτή εδώ, ή εδώ, η Ελλαδίτσα μας πρέπει να έχει 3.500 κρεβάτια ΜΕΘ. Αυτό θα παρακαλούσα όλους μας να μην το ξεχάσουμε όταν τελειώσουμε με την επιδημία. Νομίζω ότι το έχουμε πάρει το μάθημά μας όλοι πια. Δηλαδή να αποκτήσουμε 3.500 κρεβάτια. Νομίζω ότι το έχουμε πάρει όλοι το μάθημά μας. Ναι, πια. Με μια διαφορά, ρε συνάδελφοι. Αυτό δεν μπορεί να είναι υπόθεση δωρεών. Ούτε υπόθεση συμμετοχή στα τηλεφωνήματα και σε ένα τμήμα από τα. Εγώ διαφωνώ. Θα μπορεί να είναι και υπόθεση δωρεών. Όχι. Γιατί δεν μπορεί. Δηλαδή, κάποια στιγμή και ο ιδιωτικό τομέα να συμβάλλει και οι άνθρωποι που έχουν περισσότερα χρήματα να συμβάλλουν και οργανισμοί και σωματεία. Γιατί? Ακούστε. Για να φτάσουμε στο νούμερο που ακριβώ είπε, στι 3.500. Ακούστε με. Μιλάω για την πολιτική επιλογή. Είναι πολιτική επιλογή αν θα απευθυνθεί στην καλοσύνη και στην ευεργεσία. Έτσι, φλου αρτιστικ, που σήμερα μπορεί να έχεις 10 ευεργέτες, αύριο να μην έχεις 10 ευεργέτες. Mm-hmm. Σήμερα μπορεί να έχεις 5 που θέλουν να βοηθήσουν και αύριο να μην έχεις 5 που θέλουν να βοηθήσουν. Και δεύτερον, πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου σε ποιο σύστημα ανήκεις, με ποιους έχεις να κάνεις και πώς θα πάρθουν οι αποφάσεις. Μου φαίνεται πολύ ειρωνικό να είμαι μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, από την οποία βγήκε η Αγγλία, σωστά, και την ίδια ώρα να ακούω μηνύματα του Κίσιτζερ, 97 χρονών. Μηνύματα της Βασίλισσας Ελισάβετ, 90 κάτι χρονών, και την ίδια ώρα στην Αγγλία, ας πούμε, όπως και σε άλλες χώρες, άνω των 75 δεν μπαίνεις καν σε νοσοκομείο. Δεν μπαίνεις καν σε νοσοκομείο για ποιο λόγο? Για να μην επιβαρυνθεί το σύστημα. Μα άμα το σύστημα ήταν διαφορετικό, δεν θα είχε τα 1.400 θύματα στα γεροκομεία της Γαλλίας. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, αλλά εδώ ότι το πρέπει... χειριστήκαμε διαφορετικά και τα πράγματα πηγαίνουν διαφορετικά. Επίσης, για τους ευεργέτες που λες, θέλω να πω ότι όλοι, και η ιστορία ξέρεις πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, δεν μπορεί να στο αμφισβητήσει κανένας. Θα μου πεις εμένα, όλοι... υπάρχουν ευεργέτες και ευεργέτες, έτσι, για να όλη και η ιστορία του σύγχρονου, του νέου ελληνικού κράτους, από το 21 και μετά, στηρίχθηκε πάρα πολύ στις ευεργεσίες. Ξαναλέω. Και σπουδαίοι ευεργέτες. Υπάρχουν ευεργέτες και ευεργέτες, έτσι, ευεργέτες και ευεργέτες. Λοιπόν, ακόμα και η ευεργεσία και αυτή κρίνεται σε πολιτικό επίπεδο. Ποια είναι, προς τα που πάει και αν είναι με ανταλλάγματα, αν είναι ανιδιοτελής, αν είναι στα πλαίσια της διαφήμισης. Αυτό να το δούμε. Να το δούμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω όμως ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό που κάνουμε όλοι μας είναι να πειθαρχούμε, αλλά το πειθαρχώ δεν σημαίνει ότι γίνομαι υπήκος και οπαδός μιας συγκεκριμένης πολιτικής, η οποία μας έφερε εδώ γιατί έχουμε αδύναμο σύστημα υγείας. Απόδειξε. Όχι, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε μετά, βέβαια. Δεν γίνεται κανείς υπήκος. Αυτή τη στιγμή πειθαρχούμε σε μέτρα επιστημόνων. Ωραία. Για να προστατεύσουμε την υγεία μας, να προστατεύσουμε τον πληθυσμό, την κοινότητα, όπως λένε οι επιστήμονες. Ναι, τα υπόλοιπα είναι. Εμείς πειθαρχούμε. Ενδεχομένως εμείς. Ναι, όχι όλοι. Όχι όλοι, μην το λέμε έτσι. Είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία κάθεται και τσακώνεται μεταξύ της αν θα βγάλει κορονομόλογο ή δεν θα βγάλει κορονομόλογο, σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες άλλες έχουν ταχύ μέτρα, άλλες ψ και άλλες ωμέγα. Επομένως, ο τρόπος της ενιαίας αντιμετώπισης αφορά μόνο ένα πράγμα, τους εργαζόμενους.
μόνο τους εργαζόμενους αφορά ο ενιαίος τρόπος. Ναι. Το μόνο ενιαίο πράγμα που έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα είναι ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Και η μόνη ενιαία πολιτική είναι ότι το μάρμαρο θα το πληρώσουν οι εργαζόμενοι ξαφνικά. Δεν μπορώ να πιστέψω εγώ τώρα ότι γίνανε όλοι τάχα μου δήθεν λάτρεις των... αυτό που λέγανε κάποτε σταλινικές μέθοδοι και κομμουνιστικές μέθοδοι. Άρα η εκτίμησή σου είναι ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να περιμένουμε ούτε κορονοομόλογο, ούτε επιπλέον χρήματα, ούτε εφάπαξ ποσό, ούτε οτιδήποτε άλλο. Όχι. Και το να συμφωνήσω εγώ με τα μέτρα της κυβέρνησης δεν σημαίνει ότι είμαι γκαβή και δεν βλέπω ότι όλη η ιστορία για το μακεδονικό έγινε, εκτός αν δεν διαβάσετε την Κυριακή τον Κουτσούμπα, μόνο και μόνο για να πανηγυρίζουμε εν μέσω κορονοϊού απαξάπαντες αυτοί που θέλανε ότι ήταν για να μπει ότι η Μακεδονία στο ΝΑΤΟ. Και να σωθεί. Απλώς και δεν είδα κανένα ΝΑΤΟ να σώνει, καμία Μακεδονία. Να υπενθυμίσω, Λιάνα μου, ότι τα μισά νοσοκομεία στη χώρα έχουν στηριχθεί, το Εθνικό Σύστημα Υγείας του συγχωρεμένου του γεννηματά, τα μισά έχουν στηριχθεί τουλάχιστον σε ευρωπαϊκούς πόρους. Μην πω και παραπάνω. Σε ευρωπαϊκούς πόρους. Γιατί εμείς δεν είχαμε πόρους. Για να είμαστε λίγο σαφείς. Δεν φτάναμε, μάλλον. Όχι. Πάντα είχαμε και πάντα ξέραμε πού πηγαίνουν. Άκουσε να δεις. Ναι, αυτή φτάναμε. Τη στιγμή τα έχουμε. Μισά, έχουμε οι μισοί δρόμοι στη χώρα, τα νοσοκομεία, πολλά πράγματα που υπάρχουν στη χώρα, η πραγματικότητα είναι ότι τα έχουμε πάρει και με κοινοτικά κονδύλια. Και με το αίμα μας, αλλά και με κοινοτικά κονδύλια. Δηλαδή στα τρία μνημόνια τα κοινοτικά κονδύλια τα οποία. Τα τρία μνημόνια ήρθαν το 10. Μισό, τα νοσοκομεία έχουν χτιστεί πριν το 10. Από, το... μισό. Από πολλά χρόνια πριν. Μισό. Τα νοσοκομεία που χτίστηκαν με ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα άλλα νοσοκομεία που χτίστηκαν και δεν είναι κρατικά, με τι κονδύλια χτίστηκαν. Και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτά και με ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν χτίστηκαν ούτε με ευρωπαϊκά κονδύλια, ούτε με δανεισμού, ούτε με τίποτα. Μην πάμε στην ανάλυση την οικονομική, γιατί σε αυτή τη φάση. Δυστυχώς για να μου αφαιρθεί με λεφτά ιδιωτών, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, εάν εγώ και εσύ θέλουμε να φτιάξουμε ένα νοσοκομείο, παίρνουμε τις άδειες, βάζουμε τα λεφτά, φτιάχνουμε ένα νοσοκομείο, το εξοπλίζουμε ιατρικά με γιατρούς. Μισό λεφτά. Έτσι γίνεται. Αυτό είναι ξεχωριστό από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, αλλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας όντως χτίστηκε από χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και φτιάχτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας? Ότι εσύ πιστεύεις ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δικά της. Είναι κάποια πλούσια κυρία που μας δίνει λεφτά. Ναι, τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι του λαού. Είναι του λαού. Και δικά μας. Και δικά είναι μας. Του λαού. Και είναι υπερφορολογημένα, είναι παρμένα από το υστέρημά του και δεν ήταν ποτέ αντίστοιχες οι υπηρεσίες με τα λεφτά που έχει καταβάλει. Δηλαδή, εμείς, Λιάνα, θεωρείς ότι έχουμε βγει χαμένοι από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρα? Απολύτως. Αποδεικνύεται ότι όχι, έχουμε βγει χαμένοι στο επίπεδο της μυθολογίας ότι είναι παράδεισος και σωτηρία. Αποδεικνύεται τώρα που το βλέπετε. Πηγαίνετε να λυπηθείτε αυτή τη στιγμή, όταν εμείς βγαίνουμε στους δρόμους και φωνάζουμε φωνιάδες των λαών Αμερικάνων, δεν εννοούμε τον Αμερικάνικο λαό που πεθαίνει σαν το κοτόπουλο αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Μην τρελαθώ. Μιλάμε για την πολιτική που τα φτιάχνει. Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάτε για τον κορονοϊό, στο μισό κόσμο είναι ανάμεσα στο αν θα πεθάνουν από τα πιστόλια τα οποία έχουν σηκώσει στη Σομαλία, στο Μάλι, στα 15 σημεία του ορίζοντα, στη Συρία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε για 500 παιδιά που έχετε στη Ριτσόνα και που έτσι όπως είναι τα πράγματα είναι αποτέλεσμα πολιτικής. Δεν σηκωθήκανε 500 παιδιά ανήλικα να βρεθούν στη Ριτσόνα αντιμέτωπα έγκλειστα σε ένα μέρος με κορονοϊό να κοιμούνται 45 σε μία σκηνή, 45-50 παιδιά σε μία σκηνή, χωρίς ζεστό νερό, χωρίς σαπούνι, χωρίς αντισηπτικά, χωρίς τίποτα. Επομένως, όταν μιλάς για μια πολιτική, μιλάς για το μεγάλο κάδρο. Οι άνθρωποι δεν θα θέλαμε όμως αυτά τα παιδιά, Λιάνα μου, συγγνώμη, δεν θα θέλαμε αυτά τα παιδιά να παραμείνουν σε κατάσταση όπως ήταν στη Μόρια. Επομένως, γίνεται μια προσπάθεια για να έρθουν στην υπηρετική Ελλάδα και γίνεται και μια προσπάθεια να πάνε στο εξωτερικό. Μα δεν αντιλέγω. Και να κλείσουμε με αυτό. Αυτό το πράγμα εμένα μου απαγορεύει να σκεφτώ ότι πρέπει να παλέψουμε όλοι μας για μια συνολική αλλαγή πολιτικής για την επόμενη μέρα. Εσείς μπορείτε να μου εγγυηθείτε ότι όσα μέτρα και αν παρθούν αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν εκριζωθεί αυτή η πανδημία, δεν θα έρθει η επόμενη? Όχι, πώς θα προετοιμαστούμε για την επόμενη πανδημία? Δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανένας. Άρα θα έρθουμε. Πρέπει να προετοιμαστούμε για την επόμενη πανδημία. Εγώ θέλω 3.500 μεθ για να μην γίνεται αγώνας για κάποιον που έπαθε έμφραγμα και τον περιφέρουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ή γιατί δεν έχει τα χρήματα να καλυφθεί από την ιδιωτική ασφάλιση. Γιατί εγώ θέλω να μου πει κάποιος, ναι, μισό. Προσέξτε καλά όταν μιλάτε για ασφάλιση. Και κλείσε με αυτό. Κλείνω με αυτό. Προσέξτε καλά. Αν δεν αλλάξουμε στάση απέναντι στη ζωή
και να μπει στα αλήθεια μπροστά ο λαός και πίσω τα κέρδη, ναι, τότε θα περάσουμε στο διαχωρισμό του κόσμου και έρχεται με μαθηματική ακρίβεια σε γενετικός επισφαλής και σε γενετικός ασφαλής. Και άμα θα αρχίσουν και εκείνες οι φασιστικές, ναζιστικές, ναι, μεγγελικές προσεγγίσεις, τι θα κάνουμε, γιατί θα μας κοστίζουν από τώρα πολύ αυτοί που γενετικά είναι πιο εύκολο να μας πεθάνουν και να βγουν από την παραγωγή, ή φτάσουμε στο τριγωνάκι που πρέπει να φοράς αν είσαι πιθανώς να αρρωστήσεις ή πιθανώς να μην αρρωστήσεις, γιατί έχεις γίνει αριθμός και κόστος. Και αν το εργασιακό κόστος εξαρτιέται από το αν θα μπορείς ή δεν μπορείς να αποδώσεις για το μήκος του βίου σου, τότε να ξέρετε ότι μαζί με τις πανδημίες, αν έρθουν ισοπεδωτικά μέτρα για το κέρδος και τον άνθρωπο, αν δεν πας με τον άνθρωπο, θα κερδίσει το κέρδος και ο άνθρωπος θα μείνει μονάχος του, απομονωμένος, ελπίζω, σε μια ηλικία που του λέει πρέπει να πεθάνει. Σύντομα νωρί να τα πούμε από κοντά για να διαφωνήσουμε και από κοντά όπως κάνουμε αύριο συνήθως. Αύριο στις 12 η ώρα στα νοσοκομεία, λοιπόν, μπροστά οι κάμερες μπορεί να πάνε και να για ακούσουν και μια φωνή σε, που δεν λέει απλώς σε απόσταση, Λιάννα, σε απόσταση, ναι, να είστε. Λοιπόν, λέει, χαιρετούμε. Προσέξτε, Γιάννη, πάμε διάλειμμα. Γιάννη, τα λέμε σε δεν λίγο. Γεια σου, Λιάννα.